Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση που διοργάνωσε ο πρώην Υφυπουργός Παιδείας και πρώην βουλευτής Χαρδίτσας Σπύρος Σταλιαδούρος, επιτέθηκε στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι τα προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα γίνουν προβλήματα της χώρας. Η Ελλάδα θα προχωρήσει μπροστά, οι Έλληνες αξίζουμε καλύτερα και είμαστε εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των πολλών, είμαστε εδώ για να δούμε πώς θα φέρουμε νέες δουλειές και καλύτερους μισθούς και στις πόλεις αλλά και στην περιφέρεια. Παράλληλα, τόνισε πως στην πολιτική του ψέματος και των υποσχέσεων αντιπαραθέτουμε λίγα λόγια και πολλά έργα και στη λογική του διχασμού και του μίσους βάζουμε απέναντι στην ενότητα και την αλληλεγγύη των Ελλήνων. Ειδική αναφορά ο κ. Μητσοτάκης έκανε και στο σχέδιο καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού που παρουσιάστηκε πρόσφατα, λέγοντας: «Το σχέδιό μας είναι ένα σχέδιο που μπορεί να πετύχει ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 4%, το οποίο μπορεί να μην λέει κάτι για αυτούς που δεν είναι οικονομολόγοι, ισοδυναμεί όμως με 600.000 νέες θέσεις εργασίας με ποιότητα και με αξιοπρεπείς απολαβές». Με αυτόν τον τρόπο, εξήγησε στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης, μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι κάθε χρόνο θα δίνουμε 1 δις ευρώ σε ελάχιστο κειμένο εισόδημα στους 800.000 συμπολίτες μας που το χρειάζονται σήμερα περισσότερο παρά ποτέ. Θυμίζω, ανέφερε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας πως η πολιτική του ελάχιστο κειμένου εισοδήματος είναι πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.